Πάω για ντόνατς να γλυκαθώ λίγο, να έρθω στα ίσα να στανιάρω. Έλα να σε γλυκάνω, έλα να σε γλυκάνω σήμερα. Με σκοτώνεις. Κόλαση. Με σκοτώνεις όμως. Ό,τι μπορώ κάνω, ό,τι μπορώ. Με σοκολάτα θα φάω, στο λέω. Με ό,τι θες θα φας. Μαρμελάδα έχω κάνει, με λευκό γλάσο έχω κάνει. Και το σκέτο μου αρέσει με τη ζάχαρη. Και με τη ζαχαρίτσα σαν λουκουμάς παραλίας. Έχουμε σήμερα να κάνουμε πραγματάκια πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Ντονατσάκια σήμερα, τέλεια, ωραία, αφράτα. Θα τα κάνουμε μαζί βήμα-βήμα. Πάμε να δούμε λίγο τα υλικά μας, τι θα χρειαστούμε για να προλάβουμε στο χρόνο να σας δείξω όλα τα tips σήμερα. Φύγαμε. Λοιπόν, για το προζύμι μας θα χρειαστούμε 2 φακελάκια μαγιά ξερή, 4 κουταλιές της σούπας χλιαρό νερό και 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Και μετά για το ζυμάρι μας θα χρειαστούμε 850 γραμμάρια αλεύρι, 480 γραμμάρια γάλα φρέσκο χλιαρό, 110 γραμμάρια βούτυρο, 6 κρόκους αυγών, 4 κουταλιές της σούπα ζάχαρη, 1 πρέζα αλάτι και λιέλαιο για το τηγάνισμα. Αυτά τα λίγα. Πόπο, κοίτα τι ωραία που φαίνονται. Κοίτα, γυαλιστερά, γυαλιστερά. Δεν φαίνονται, είναι κιόλας. Αλλά να φάω από αυτό ή να περιμένω το ζεστό. Ό,τι θες τώρα, πριν 10 λεπτά τα έβγαλα. Γιατί δεν το λες τόση ώρα. Αυτό έχει μόνο επικάλυψη. Αυτά έχει και γέμιση σοκολάτας μέσα. Να σου πω κάτι. Εγώ πέταξα, απλά το είπα. Ας μην το τερματίσουμε. Απλά το είπα. Ας μην το τερματίσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Στον κάτω το μίξερ θα βάλω τις 4 κουταλιές χλιαρό νεράκι μαζί με τη μαγιά και τη 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να δημιουργήσουμε το προζυμάκι μας. Πρέπει να ταΐσουμε τη μαγιά μας για να ξεκινήσει να φουσκώνει, να είμαστε σίγουροι ότι τα ντόνατς μας θα έχουν επιτυχία. Θα την ανακατέψω στο μίξερ γρήγορα-γρήγορα και κανονικά εσείς στο σπίτι θα μου την αφήσετε για 10 λεπτάκια ίσα να ξεκινήσει να βγάλει τις πρώτες φουσκάλες. Τώρα εγώ θα σας το πάω λίγο πιο γρήγορα για να προχωρήσουμε τη συνταγή. Λοιπόν, αφού λοιπόν εδώ θα μας βγάλει τις πρώτες φουσκάλες, έχω εδώ το γάλα το οποίο είναι χλιαρό μέχρι τους 40 βαθμούς. Δεν θέλω περισσότερο ζεστό για θα μου κάψει τη μαγιά. Θα ρίξω λοιπόν το γάλα μέσα. Εγώ βάζω μαζί. Λίγο έξτρα εδώ, πειράζει. Να βάλεις αγάπη μου ό,τι θες. Μαζί με τις 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, τους κρόκους των αυγών και όλο το αλευράκι της συνταγής, τα 850 γραμμάρια. Θα ρίξουμε ένα ανακάτεμα και θα το αφήσουμε να ομογενοποιηθεί. Την ώρα που θα αρχίσει να δένει το ζυμάρι μας και να μαζεύεται όλο μαζί, τότε θα του ρίξουμε το βούτυρο, το οποίο βούτυρο θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου, για να μπορέσει να απορροφηθεί πιο εύκολα από το ζυμάρι μας. Θα βγούμε, πιστεύεις, στην παραλία το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται. Όσο εσύ το λες, μην φοβάσαι τίποτα. Με πολύ σιγουριά, εγώ το βλέπω μόνο με καφτάνι να βγαίνω. Όχι. Όλα καλά, μη μου ανησυχείς. Λοιπόν, αφήνω εδώ να ομογενοποιηθεί. Μόλις λοιπόν ομογενοποιηθεί, εγώ έχω το ζυμάρι μου εδώ. Θα μου το βάλετε σε ένα μπολ αλευρωμένο και θα μου το αφήσετε μία ώρα να φουσκώσει. Μύρισε το να δεις πώς μυρίζει ωραία η μαγιά. Κόλαση. Κοίτα εδώ πόσο αφράτο είναι. Κοίτα το. Θα το αφήσετε μία ώρα σκεπασμένο λοιπόν να φουσκώσει σε ένα αλευρωμένο μπολ τυλιγμένο με μεμβράνη. Και μόλις φουσκώσει θα το βάλουμε πάνω στον πάγκο μας και θα ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε. Θα το δουλέψουμε λίγο με τα χέρια μας να το ξεφουσκώσουμε για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Το ζυμάρι μας πρέπει να είναι κολλώδες. Για να είναι τα ντόνατς πετυχημένα, το ζυμάρι μας πρέπει να κολλάει. Αν δεν κολλάει, μην τα κάνετε καθόλου. Λοιπόν, να δείξω λοιπόν το ζυμάρι πώς πρέπει να είναι όταν θα βγει από το μίξερ. Ναι. Μισό λεπτάκι. Βλέπεις πόσο κολλώδες είναι. Ναι. Κοίτα, κολλάει στα χέρια μου. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι το ζυμάρι κανονικά. Μην φοβηθείτε και μου βάλετε παραπάνω αλεύρι, δεν θα βγουν τα ντόνατς. Όπως είναι, θα μου το σκεπάσετε, θα μου το αφήσετε να φουσκώσει και το ζυμάρι μας θα γίνει αυτό εδώ, που κολλάει ελαφρώς. Με λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο της κουζίνας μας. Ναι. Θα βάλουμε το ζυμαράκι μας. Για να δω πώς θα τα κάνεις τώρα, τόσο τέλεια, στρογγυλεμένα εδώ, όπως τα έκανες. Θα τα δεις όλα τώρα. Λίγο αλευράκι από πάνω και με ένα πλάστη θα μου ανοίξετε το ζυμαράκι σε πάχος περίπου ένα δάχτυλο. Ναι. Όχι πολύ χοντρό, ούτε ένα πάρα πολύ χοντρό, ούτε πάρα πολύ ψηλό. Λοιπόν, αφού το ανοίξει το ζυμάρι, βλέπεις πόσο εύκολα ανοίγει. Ξανακλίνει όμως. Ξανακλίνει. Είναι πολύ λαστιχωτό. Βέβαια, γιατί έχει γλουτένι, έχει το αλεύρι μας. Λοιπόν, για να μην σας κλείσει το ζυμάρι, ενώ όταν θα τα κόψετε, κάτσε να σου κόψω ένα να το δεις. Ναι. Όταν το κόψω, ναι. Επειδή τώρα το έχω ανοίξει, βλέπεις αρχίζει και μαζεύει. Ναι. Θα τα αφήσετε 2-3 λεπτά κι εσείς να ηρεμήσει. Ναι.
Μόλις λοιπόν ηρεμήσει, θα το κόψετε και όπως θα το κόβετε, θα μένει ατόφιο το. Πώς το λένε, το. Ναι. Ντόνατς. Ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να κόψετε χωρίς τρύπα, θα κόψετε με ένα μικρό κουπάτ. Ναι. Ή με ένα ποτήρι, ό,τι σας βολεύει. Εάν θέλετε να κόψετε με τρύπα, θα κόψετε μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο, ναι. Κόβουμε σε διάμετρο. Εδώ, ακριβώς. Για να... Και κόβουμε. Βγάζουμε και το μικρό με την τρυπούλα. Μήπως με ένα σφινάκι. Με ένα σφινάκι, ακριβώς. Μπορείς να κάνεις την τρυπούλα. Ακριβώς, με ένα σφινοπότηρο. Λοιπόν, αφού λοιπόν μου κόψετε όλα τα, τα ντόνατς. Ωραία. Έχω κόψει εδώ λαδόκολες περίπου 10x10. Ναι. Θα αλευρώσω ελαφρώς τα ντόνατς μου από πάνω. Θα τα πάρω και θα τα βάλω επάνω στις λαδόκολες. Και εδώ θα τα αφήσουμε να φουσκώσουν τα ντόνατς για περίπου 15 με 20 λεπτά. Mm. Μόλις φουσκώσουν, τα ντόνατς θα έρθουν και θα γίνουν σαν αυτά εδώ. Βλέπεις τι ωραίες μπομπίτσες γίνανε. Αυτό εκεί θα γίνει έτσι. Έτσι. Θα φουσκώσουν σε 15 λεπτά θα έρθει και θα γίνει Κοίτα έτσι. Να δεις. Ναι. Και έχω βάλει λοιπόν μια κατσαρόλα με ηλιέλαιο εδώ, το οποίο έχει ζεσταθεί μέτρια η φωτιά, δηλαδή στο 7 φανταστείτε την έχω. Τα βάζω σε λαδόκολες για να μπορώ να τα πιάσω και να μην, χάσουν τον όγκο, το να μην σκάσουν ακριβώς. Και όπως είναι, παίρνω, τα ρίχνω μέσα. Πω, τι ζημιά είναι αυτή που μας έκανε σήμερα. Τα ντόνατς θέλουν ένα λεπτό από τη μία και ένα λεπτό από την άλλη. Και αγάπη εννοείται. Και αγάπη και στοργή. Τόσο γρήγορα γίνονται. Τόσο γρήγορα, δύο λεπτάκια δηλαδή το καθένα. Δύο λεπτάκια, ναι. Ρίχνεις το ένα, ναι, ένα το λεπτάκι. Γυρίζεις. Κοίτα, τώρα έχει αρχίσει τσουπ, ναι, και παίρνει χρώμα, βλέπεις. Ναι. Επειδή έχει φουσκώσει. Και όπως είμαστε και φουσκώνουν εδώ. Και άλλο εδώ μόλις βέβαια, παίρνουν και άλλο. Κοίτα πώς γίνανε μπόμπα. Πω. Λοιπόν, αφού τα βγάλετε, θα μου τα βάλετε σε ένα απορροφητικό χαρτί. Να τραβήξουν λίγο θερμοκρασία και εδώ εγώ δίπλα έχω λιώσει λίγη σοκολάτα μαζί με λίγο γάλα. Ναι. Για να κάνουμε το γλάσο. Αν θέλετε γλάσο. Αν θέλετε, γλάσο. Θέλετε μπορείτε να θέλετε, τα πασπαλίσετε με ζάχαρη. Μπορείτε να τα ρίξετε μέσα σε ζάχαρη. Εδώ τι είναι, και μαρμελάδα. Εδώ έχω βάλει μαρμελάδα φράουλας. Ναι. Πιο δίπλα έχω κάνει ένα λευκό γλάσο το οποίο έχω βάλει μια κουταλιά της σούπας γάλα με δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη. Μάλιστα. Έχω ανακατέψει. Κοίτα τι ωραία, έτοιμο. Παιδιά. Βλέπεις. Αυτό πιο πολύ βαβούρα έχει το φούσκομα. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι δύσκολο. Βαβούρα είναι ώρα, παιδί μου, ότι πρέπει να τα αφήσει να φουσκώσει και μετά λίγο ακόμα να φουσκώσει. Κατά τα άλλα είναι πανεύκολο. Να το μας. Να το μας. Μην μου το δείχνεις τώρα έτσι εγώ και να ορμήσω. Άντε, γιατί όπως έχει πει και η Βέση, εκεί που δεν μπορώ να οπισθοχωρήσω, θα ορμήσω. Γιούργια. Λοιπόν, ορμάμε λοιπόν να φάμε τα ντόνατ.